Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, και εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή και για μένα που είμαι εδώ. Ήθελα να πω ότι αυτό που έγινε σε τόσο σύντομο διάστημα, τόσος κόσμος και τόσοι άνθρωποι να θέλουν να βοηθήσουν, είναι παράσταση sold out χάρη στους ανθρώπους που αγόρασαν τα εισιτήρια, που θέλουν να μας βοηθήσουν. Και γενικά εγώ πάντα δεν βγαίνω ποτέ παραπονούμενη, γιατί ο καθένας από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί και όταν μπορεί. Η Αντιρρίδα ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 3 χρόνια, γιατί μπήκαμε στον τρίτο χρόνο εσείως της πανδημίας, είμαστε λίγο, έχουμε ένα στόπ ας πούμε για τις δράσεις, αυτά που πρέπει να γίνονται, αυτές που πρέπει να γίνονται ομαδικά. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή το φοβήθηκα λίγο αυτό το πράγμα, ήμουν λίγο αντίθετη στο να συγκεντρωνόμαστε πολύ σε διάφορα πράγματα εντός νοσοκομείου, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαμε. Όμως αυτά τα 2 χρόνια ετοιμάστηκαν χάρη στη βοήθεια του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, και τους ευχαριστώ όλους πολύ γι' αυτό. Χιλιάδες πακέτα πρώτης ανάγκης πράγματα που χρειάστηκαν άνθρωποι που δεν είχαν επισκεπτήριο από όλη την Ελλάδα. Και ξέρετε, λέω αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης. Το είδος πρώτης ανάγκης είναι το νιάξιμο των ανθρώπων. Αυτό ήταν ας πούμε το πρώτο πράγμα. Και όταν ο άλλος παίρνει 5 πράγματα στα χέρια του που δεν βλέπει κανέναν δικό του άνθρωπο, δεν έχει επισκέψει στο νοσοκομείο, ξέρει ότι κάποιος τον σκέφτηκε. Μα και έλεγαν, συγγνώμη που σας διακόπτω κυρία Παπαγεωργίου, έλεγαν οι άνθρωποι ότι αυτή η αρρώστια, αυτή η ασθένεια έχει κάποια χαρακτηριστικά, και μάλιστα θυμάμαι 3 λέξεις ότι μου λέγανε: πόνο, φόβο, μοναξιά. Μοναξιά, και νομίζω ότι και ο φόβος και ο πόνος είναι από αυτά που με κάποιον τρόπο διαχειρίζονται. Η μοναξιά όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ, πολύ δύσκολο, και το είδαμε. Πέρασαν όλα τα νοσοκομεία πολύ δύσκολα. Δούλεψαν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πολύ φιλότιμα, αλλά ξέρετε, όταν δεν βλέπεις και ένα δικό σου άνθρωπο, είναι ό,τι χειρότερο. Βέβαια. Και έχεις την αγωνία, τι συμβαίνει, πώς θα πας, πότε θα βγεις, πότε θα τους δεις. Θα βγεις. Θα βγεις. Είχανε γιατί και αυτό. Βλέπανε δίπλα τους άλλους ασθενείς να φεύγουν. Ένα δύσκολο. Δηλαδή, άλλους δεν τους άγγιξε και άλλοι χάσαν τη ζωή τους. Αυτό που περάσαμε, δηλαδή, νομίζω δεν περιγράφεται με λόγια. Και θέλω να πω ότι η καρδιά της Αντιρρίδας, μας βοήθησε όλος ο κόσμος εννοείται, αλλά η καρδιά της Αντιρρίδας είναι οι εθελοντές. Αυτοί το στηρίζουν. Και σε αυτό θέλω να πω με ένα μεγάλο ευχαριστώ, που με την πρώτη ευκαιρία, όποτε χρειαζόταν, ερχόταν στην αποθήκη ένας-ένας-δύο-δύο, για να μαζευόμαστε για να ετοιμάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό χειμώνα και να συνεχίσουμε αυτή την ποικίλη δράση που είχαμε πριν, εντός και εκτός νοσοκομείου, και να μην μας σταματήσει τίποτα. Ελπίζω. Ναι, το ευχόμαστε κι εμείς. Η αλήθεια είναι όμως, όπως είπατε κι εσείς, τίποτα δεν μπορεί να σας σταματήσει. Δηλαδή, ακόμα και εκείνες τις δύσκολες μέρες, μπορεί να μην κάναμε αυτά που είναι του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, να συνευρισκόμαστε, να συναθριζόμαστε, αλλά ήσασταν σε αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη. Που νομίζω ότι αυτός είναι από την αρχή που ξεκινήσατε και την Αντιρρίδα, αυτός ήταν ο σκοπός. Προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους να κάνουμε παρέα στους ανθρώπους, είτε πηγαίνανε εθελοντές, όπως είπα, 1-2, δεν μπορούσαν να είναι και περισσότεροι, να μοιράσουν βιβλία, να δώσουν περιοδικά, να τους πούνε ένα γεια, για να μην νιώθουν κι αυτοί. Η Αντιρρίδα πριν 12 χρόνια που ξεκίνησε. Ναι. Πώς ξεκίνησε, το θυμάστε, πιστεύατε ότι τόσα χρόνια θα αντέξετε και τώρα πια θα υπάρχουν τόσοι φίλοι, τόσοι εθελοντές? Και αυτό είναι εξαιρετικά συγκινητικό, ξέρετε. Όταν ξεκινήσαμε, και πραγματικά εμένα τότε προσπάθησαν να με αποτρέψουν διάφοροι άνθρωποι, λέγοντάς μου ότι γίνανε και άλλες φορές προσπάθειες μες στα νοσοκομεία, αλλά συνήθως αυτά έρχονται και φεύγουν. Το πίστευα τόσο πολύ, κυρίως πίστευα δηλαδή στους εθελοντές, κυρίως αυτό. Και μάλιστα σήμερα ζητάνε τις γνώσεις μας για να το κάνουν και σε άλλα νοσοκομεία. Γιατί είναι πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι αυτή. Δουλέψαμε όλοι σαν ομάδα πάρα πολύ προς κάθε κατεύθυνση για να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να παράγουμε έργο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μέχρι σήμερα, και πιστεύω ότι θα είναι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα και ακόμα καλύτερα, γιατί το πιστέψαμε όλοι και τα αγαπήσαμε. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ναι.
Πόσο δίκιο έχετε. Η δύναμη της συνεργασίας. 100%. Και της πραγματικής αλληλεγγύης και αλτρουισμού. Πραγματικού, όχι φαινομενικού, υποκριτικού, να το κάνουμε για να το λέμε ή να το λέμε και χωρίς να το κάνουμε σε μερικές περιπτώσεις που έχουμε δει. Είναι τελείως αντίστροφα. Ξέρω ότι δεν βγαίνετε στα μέσα και σας ευχαριστώ πραγματικά που είστε στην παρέα μας σήμερα. Να σας πω, με καλούν για διάφορα πράγματα, αλλά πάντα λέω ότι πρέπει να γίνεται η δουλειά και μετά να λέμε αυτά που έχουμε να πούμε, να ανακοινώνουμε από πριν πράγματα που είναι στο όριο, αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν δεν έχει νόημα και δεν βοηθάμε. Λοιπόν, τώρα ο Τάκης Ζαχαράτος είναι sold out. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και γιατί... εμείς χαιρόμαστε. Γιατί φαίνεται η αγάπη του κόσμου, ναι, η αναγνώριση αντιρρίδας, και βέβαια ότι δεν βγαίνουμε για να πουλήσουμε προσκλήσεις. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ, ξέρετε, σημαντικό. Μιλήσαμε στη τηλέφωνο και μου λέτε, είμαστε sold out. Τώρα μπορούμε να το πούμε. Εγώ ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι οργανώθηκε και από εμάς και από την αντιρρίδα και από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ο πρόεδρος είναι ο κύριος Νίκος Πέντος, και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ και ο κύριος Πέντος για την εκδήλωση και τον ευχαριστώ, αλλά σήμερα είναι εκτός Θεσσαλονίκης και δεν θα μπορούσε να ήταν. Και δούλεψαν πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Τι θα γίνει στις 5 Οκτώβρη στο Μέγαρο? Στις 5 Οκτώβρη ο κύριος Ζαχαράτος με τη μεγάλη μπάντα του έχουν ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα και θέλω, του οφείλω ένα ευχαριστώ, γιατί μας βοήθησε σε πολλά επίπεδα πέρα από την παράσταση που θα είναι κυρίως, ας πούμε, στις 5 Οκτωβρίου. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Δεν είναι μια παράσταση που απλώς την έχει ο κύριος Ζαχαράτος και την έφερε. Την έχει προσαρμόσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω την έχει προσαρμόσει, αλλά καλύτερα θα το δούμε και είναι τη μέρα για να μιλάμε πολλά πολλά. Θα το δουν όσοι τυχεροί έχουν καταφέρει και έχουν. Εμείς με ποιον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε την αντιρρίδα? Η αντιρρίδα θέλει και άλλους ανθρώπους που έχουν κοινές αξίες, κοινό στόχο, που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο. Πάντα θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Πάντα. Μπορείτε να τη βοηθήσετε γίνοντας μέλη. Εγώ λέω πάντα, επειδή και οι ζωές μας όλων είναι δύσκολες, οι γυναίκες, άνδρες τρέχουν σαν τους τρελούς και δουλεύουν και μένει πολύ λίγος χρόνος, ότι εκεί δεν υπάρχει κανένα ωράριο ή καμία υποχρέωση. Ο καθένας όποτε μπορεί και όταν μπορεί και έχει και μία ώρα ελεύθερη και θέλει να προσφέρει κάτι, γιατί είναι και ποικίλες οι δράσεις. Ας πούμε, είναι πολλοί εθελοντές που τους αρέσει και ασχολούνται με τα παιδιά, να παίξουν, να ζωγραφίσουν, γιατί έχουμε και πολλά συνόδευτα παιδιά κατά καιρούς. Και το νοσηλευτικό προσωπικό δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα παιδιά να κάνει κάτι για να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα. Οπότε οι εθελοντές και από άλλους συλλόγους, όχι μόνο από την αντιρρίδα, απασχολούν τα παιδιά, που είναι πολύ ωραίο αυτό, και τους κάνουν συντροφιά και δεν νιώθουν και αυτά μόνα και... Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει και εμείς αρκετές φορές, και μάλιστα το έχει αναδείξει και η ίδια η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπου είπαν ότι, ρε παιδιά, υπάρχουν παιδιά στα νοσοκομεία που επειδή για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν οικογένεια, τα έχουν πάρει από την οικογένειά τους με εισαγγελική εντολή, δεν κάνει δηλαδή να βρίσκονται σε εκείνα τα περιβάλλοντα γιατί είναι κακοποιητικά, είναι οτιδήποτε. Πάντως τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, γιατί δεν έχουν κάποια ασθένεια, δεν έχουν κάποια πάθηση. Mm. Παραμένουν εκεί και τελικά καταλήγουν οι αστυνομικοί, που είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάνε έτσι όπως γίνεται, να τα προστατεύουν, να γίνονται νταντάδες. Και είναι πολύ κρίμα και για τα παιδιά, πρώτα για τα παιδιά, αλλά να σας πω κάτι, στερούμαστε κι εμείς τον Έλληνα και την Λίδα αστυνομικό από τους δρόμους για να κάνει ένα πάρεργο. Αλλά κυρίως τα παιδιά. Έχει αρκετά, κυρία Παπαγεωργίου. Κατά καιρούς έχει αρκετά. Ναι. Κατά καιρούς έχει αρκετά. Γίνεται μία κουβέντα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί το συζητήσαμε πολύ έντονα, ότι αυτός δεν είναι χώρος, ας πούμε, να μένουν τα παιδιά των νοσοκομείων. Και ίσως πιθανόν στο μέλλον να έχουμε κάποια έκπληξη, να δούμε κάτι όμορφο εκεί κοντά στη γειτονιά του νοσοκομείου, όπου θα φιλοξενούνται και θα περνάνε λίγο πιο ευχάριστα και όχι σε τέτοιο περιβάλλον. Αυτό είναι πραγματικά. Θα το παλέψουμε. Ένα θεάρεστο έργο, αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, και συγχαρητήρια για τη σκέψη. Τώρα, αφού το έχετε σκεφτεί και το έχετε λίγο πει εδώ, κατάλαβα, το δρομολογείτε, σε λίγο καιρό θα το πούμε, θα το ανακοινώσουμε κανονικά. Είναι από αυτά που δεν θέλετε να λέτε αν δεν γίνουνε? Ναι, δεν θέλω, γιατί λέω καλύτερα πάντα τελειώνοντας κάτι να λέμε ότι έγινε, γι' αυτό να το ανακοινώνουμε από πριν έτσι χωρίς... Ναι. Δεν είναι καλό. Η επόμενη στόχη της αντιρρίδας ποιοι είναι?
Οι επόμενοι στόχοι της αντιρρίδας είναι πολλοί και... Αλλά υπάρχει πάντα ο φόβος του χειμώνα, ξέρετε τώρα ότι πώς θα πάνε τα πράγματα. Φαίνονται καλά τα πράγματα, έτσι νομίζω. Δεν έφυγε ο COVID, σίγουρα το ξέρουμε όλοι, αλλά φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Εάν λοιπόν πάμε όπως πρέπει, ξαναζωντανεύουν και ξαναγυρίζουν οι εθελοντές πίσω στους χώρους του νοσοκομείου. Έχουμε προγράμματα τώρα του Σαββατοκύριακου για παιδιά λυκείου. Κάποια προγράμματα που έρχονται κάποιες ώρες σε συγκεκριμένες θέσεις και δουλεύουν από διάφορα σχολεία. Και αποκτούν δεξιότητες. Ναι. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα παιδιά αυτά. Γιατί βλέπω παιδιά που τελειώνουν το λύκειο, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, κάποια παίρνουν και πτυχίο και όταν βγαίνουν έξω στην κοινωνία δεν έχουν καμία δεξιότητα. Μπορεί να έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά, αλλά δεν μπορούν να σταθούν μέσα στη ζωή την πραγματική. Θα σας πω ότι κάναμε δύο μεγάλες βιβλιοθήκες με βιβλία που μας χαρίζουν, ξέρετε. Όλοι έχουμε κάποια βιβλία που τα έχουμε διαβάσει και μπορούμε να τα χαρίσουμε. Τις βιβλιοθήκες μας, όλες τις που είναι πολύ μεγάλες, τις έφτιαξαν μαθητές του Λυκείου από γνωστό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να πω ακριβώς γιατί δεν ξέρω τώρα πόσο, για να μην αδικήσω κανέναν. Ναι. Τακτοποίησαν, τα έβαλαν σε σειρά ηλεκτρονικά, μπορείς να δεις την περίληψη του βιβλίου, δηλαδή κάναν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πολύ. Κυρία Παπαγεωργίου, κυρία Ψαρά Παπαγεωργίου, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στη Θεσσαλονίκη, που με πάρα πολλούς τρόπους προσφέρετε στην πόλη σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Πραγματικά αποτελείτε έναν φωτεινό φάρο για όλους εμάς και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Αντιρρίδα. Ευχαριστώ. Έχουμε πει αντιρρίδα τι είναι, πώς βγήκε το όνομα. Αντιρρίδα σημαίνει στήριγμα, είναι αρχιτεκτονικός όρος. Ναι, να το πούμε. Να το πούμε. Γιατί είναι εμπνευσμένο, δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει στήριγμα. Ναι, στους αρχιτεκτονικούς όρους. Και είστε πραγματικά αντιρρίδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.